Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο καπιταλισμός λέμε ότι είναι βαρβαρότητα. Ότι είναι και φαφλατάδικος, τσαρλατανιστικός, με οργουελικό λεξιλόγιο που διαστρεβλώνει τις έννοιες και έρχεται και καφιέται εδώ πέρα ότι ανακάλυψε καινούρια γλώσσα και καινούρια υπεράσπιση για την εργασία. Να είμαι ειλικρής, δεν το περίμενα. Πρώτα απ' όλα δεν λέτε τίποτα καινούριο, κύριε Υπουργέ. Ούτε φέρατε τίποτε καινούριο. Λέτε ακριβώς ό,τι έλεγε η Χρυσή Αυγή στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Με τον ίδιο τρόπο. Τα ίδια πράγματα, τις ίδιες κατηγορίες. Φτάσαμε σήμερα να ακούσουμε ότι κινδυνεύουν οι οικογένειες γιατί δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους από τις απεργίες. Γιατί ως γνωστόν γίνονται 365 πανελλαδικές απεργίες το χρόνο, όσες και ημέρες. Μα είσαστε στα συγκαλά σας. Έρχεστε και λέτε τέτοια πράγματα εδώ στους εργαζόμενους. Έφυγε ο κύριος Υπουργός. Μα πώς να μην φύγει. Ήρθατε κι εσείς, κύριε Πλεύρη μου, και τι μας είπατε. Ότι εσείς υπερασπίζεστε την εργασία. Και ότι τα βάζετε μόνο με το κουκουέ. Και το κουκουέ ως γνωστόν υπερασπίζεται το κεφάλαιο. Εσείς υπερασπίζετε την εργασία, άρα εσείς είστε γνήσιοι κουκουέδες. Αυτό μας είπατε. Διότι τη συνέχεια και συνταγματικά κατοχυρωμένη. Λοιπόν, η μοναδική τάξη που έχετε συνταγματικά κατοχυρωμένη ως δικαίωμα αφορολόγητο είναι οι εφοπλιστές. Μόνο τους εφοπλιστές έχετε βάλει στο Σύνταγμα. Ως εργαζόμενους. Και έρχεται τώρα να μας πει ο Υπουργός ότι με αυτό το νομοσχέδιο και εσείς όλοι σας υπερασπίζετε τον έναν απεργοσπάστη απέναντι σε χίλιους εργαζόμενους με τα ΜΑΤ. Δηλαδή, έχετε πρόοδο κάνει από τα στυλιάρια της Χρυσής Αυγής και το ανοιγμένο κεφάλι του Πουλικόγιαννη, εσείς το πήγατε στο ΜΑΤ. Στα ΜΑΤ. Θεσμικά. Θεσμικά και πάρα πολύ ωραία. Τι έρχεστε να μας πείτε. Χρησιμοποιήσατε τη διαστρεβλωμένη έννοια απέναντι στον πολιτισμό που ήθελε και έφερε. Να είναι καλά. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και όλοι οι κομμουνιστές. 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ψυχαγωγία. Και έρχεστε βρε άθλοι κυριολεκτικά, άθλοι των εργασιακών σχέσεων. Και λέτε ότι 13 ώρες δουλειά, συν κάτι παραπάνω αμαλάχη με τη μετακίνηση, χωρίς να υπολογίζετε σε αυτές το διάλειμμα, με εξαήμερο, 6 λέτε, δεν μιλάτε πενθήμερο, έρχεστε και λέτε θα έχει 11 ώρες ξεκούραση. Πού τα λέτε αυτά. Δεν τα λέγανε ούτε αυτοί στην Πομπεία, που είχαν από Ανατολής μέχρι Δύσεως του ηλίου τους εργαζόμενους, τους δούλους. Και επειδή δεν μπορούσαν ούτε καν να αναπαραχθούν από την κούραση, τους φτιάχνανε πορνό στα υπόγεια. Πορνό τυχογραφίες τους φτιάχνανε. Για να μπορούν να αναπαράγονται. Και έρχεστε εσείς σήμερα στο τέλος τι θα προσφέρετε για την προστασία του κεφαλαίου που θα έχει τον εργαζόμενο να δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, 13 και 14 ώρες, δωρεάν Βιάγκρα, για να μην απομειωθεί ο πληθυσμός της χώρας. Είσαστε σοβαροί. Μιλάτε για το δικαίωμα στην εργασία και το συγκρίνετε με κομμουνιστικά καθεστώτα. Και λέτε, ακόμα κι ο ένας που δεν φοβάται τη δουλειά και θέλει να εργαστεί, ξέρετε εσείς κανέναν ηλίθιο, ηλίθιο, να θέλει να δουλεύει 14 ώρες το 24ωρο και 13 για να επιζήσει. Ποιος ηλίθιος υπάρχει που τον παρουσιάζεται και ως γενναίο, που θέλει να δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα, 14 ώρες για να προσφέρει κάτι καλύτερο στα παιδιά του. Τι θα προσφέρει στα παιδιά του, σινεμά, θέατρο, βιβλία, διακοπές, παραθαλάσσιες διαδρομές, κυκλοφορία με αυτοκίνητο ασφαλείας. Εάν μας κλείνανε στη Βουλή, εδώ μέσα, 13 ώρες την ημέρα, επί ένα μήνα, επί 6 μέρες την εβδομάδα, στο μήνα πάνω, αυτά που θα ακούγατε εδώ θα ήταν λαλημένα. Λαλημένα όλα! Και θα πηγαίνετε όλοι απέναντι στο ιατρείο για ψυχοφάρμακα. Και να είσαστε και με μάσκα. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον, ο οποίος 13 ώρες την ημέρα δουλεύει στην οικοδομή. 8 ώρες η μία και 3 ώρες στην άλλη οικοδομή. Πώς θα πάει, μωρέ, θα διακτηνιστεί. Δεν θα φάει μία ώρα πηγενέλα. Δεν ζείτε στο λεκανοπέδιο των 4 εκατομμυρίων. Να μένει στο Πέραμα. Να είναι οικοδομή στην Αγία Παρασκευή και η δεύτερη δουλειά σου να είναι στον Πειραιά.
Θα είσαι και ευτυχής. Στο Πειραιά είναι κοντύτερα στο πέραμα. Με τη δεύτερη δουλειά. Με τι θα μετακινηθείς. Μια μισή ώρα έκανα εγώ να έρθω σήμερα το πρωί. Από τον άξονά σας. Ο εργαζόμενος που θα πάει με το λεωφορείο. Πώς θα πάει. Κάθιδρος. Τι είναι αυτά που έρχεστε και λέτε εδώ μέσα ότι υπερασπίζεστε την εργασία. Έχετε ιδεολογικό βαθύ πρόβλημα. Πρέπει να σκοτωθεί ο άνθρωπος της εργασίας. Και τον παρουσιάζετε ξαφνικά ως ήρωα. Και επειδή δεν διαφωνείτε ούτε με την Ευρώπη, ούτε με τις κατευθύνσεις της, ούτε με τον τρόπο οργάνωσης της καπιταλιστικής παραγωγής με το ΣΥΡΙΖΑ, κουβαλάτε, χωρίς να είναι παρόν, τον Κασελάκη μέσα στη Βουλή για να βρείτε κάτι να διαφωνήσετε. Οποία εφεύρεση. Φέρτε τον Κασελάκη απ' έξω μέσα στη Βουλή και μιλάτε, καταναλώνετε πολύτιμο πολιτικό χρόνο και μιλάτε για κάποιον που είναι εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή. Αυτοβούλος. Προκύψας. Και το φέρετε μέσα στη Βουλή και συζητάτε για τον Κασελάκη. Και μετά βρίζετε και τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με τον Κασελάκη. Εσείς από όλα αυτά που πιστεύετε που λεχθήκαν σήμερα εδώ μέσα, τι θα παίζει αύριο. Ρίχνετε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Έχετε πρόβλημα με το κουκουέ. Γι' αυτό και αντίλογος ήταν πάντα μόνο στο κουκουέ. Γιατί η αντιπολίτευση σε αυτό το κομμάτι μπορεί να κάνει μόνο το κουκουέ. Λέτε, υπερασπίζετε τον εργαζόμενο. Δεν μου λέτε, στον τουρισμό. 7 μέρες την εβδομάδα. 7 μέρες την εβδομάδα. 12, 13, 14, 15, 16 ώρες. Πάρτε την Κρήτη. Σήμερα το πρωί διάβαζα. 8.500 άνθρωποι περιμένουν στην Κρήτη μέχρι και 2 χρόνια για να χειρουργηθούν. Αυτό τον εργαζόμενο που τσακίζεται στη δουλειά και αποκτά προβλήματα εξαιτίας του τσακίσματος στη δουλειά, τον έχετε να περιμένει 2 χρόνια για να κάνει μια εγχείρηση κύλης. 2 χρόνια! Αλλά πού θα πατήσετε. Πατάτε στη ρύθμιση του χρόνου που έχουν φτιάξει οι ΣΥΡΙΖΕΙ το 2017 για το χρόνο των γιατρών. Που μπορεί να δουλεύει στις 12 ώρες το 24ωρο. Λείπουν οι γιατροί, λείπουν και οι άλλοι. Φέτος καφιέστε ότι φέρατε 16 εκατομμύρια τουρίστες και τους εξυπηρέτησαν 50.000 λιγότεροι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Αυτούς επιρασπίζεστε. Αυτούς που δεν φοβούνται να δουλέψουν για δύο, για να ζήσουν για μισό. Γιατί αυτό είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Δεν θέλετε να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Μιλάτε για μια πραγματικότητα η οποία είναι εντελώς ανύπαρκτη και προσπαθείτε να τη θεσμοθετήσετε όπως με την απάτη περί τριετιών, η οποία στην πραγματικότητα με το νομοσχέδιο, αν ήταν για άλλο πράγμα θα μιλούσαμε για νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος. Παίρνετε και νομιμοποιείτε τον κόπο των εργαζομένων ως κλοπημαίο από τους εργοδότες και τον περνάτε σήμερα με τη μία αναδρομικότητα και με τους κόφτες που βάζετε σε αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα, συνάδελφοι βουλευτές? Τι θα ακούσουμε σε λίγο από τη Νέα Δημοκρατία και τους λιγότερο ή περισσότερο συμφωνούντες μαζί της? Ότι θα φταίνε αυτοί που δεν δουλεύουν 19 ώρες το 24ωρο ή που δεν δέχονται να μπαίνουν στη χωρία των εργαζομένων με 1, 2, 3 ή 5 μεροκάματα για να μην εγγράφονται στο Ταμείο Ανεργίας, αυτοί θα φταίνε που δεν πέφτει η ανεργία. Να ολοκληρώνουμε, κύριε. Και επειδή δεν θα πέφτει η ανεργία, δεν θα πληρώνονται οι τριετίες. Και θα βάλω τους εργαζόμενους να λένε ότι εσύ φταίς που δεν πήρα εγώ την τριετία μου. Γιατί σου προσφέρανε μια δουλειά κτίνους, σου προσφέρανε μια δουλειά δούλου και δεν εσύ τη δέχτηκες. Και έτσι εγώ χάνω τις τριετίες μου γιατί δεν έπεσε η ανεργία. Είσαστε τρομαγμένοι. Τα έχετε κάνει πάνω σας. Όταν βλέπετε να οργανώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από όπου μας έρχονται όλα τα φρούτα. Η Amazon να φτιάχνει σωματείο. Και δεν φτάνει που το φτιάχνει, να το φέρνει και εδώ να μιλάει στο ΠΑΜΕ και στην εκδήλωση. Αυτό φοβάστε. Ξύπνησαν οι δούλοι και δεν δέχονται να δουλεύουν σαν δούλοι. Και επειδή όταν δεν δουλεύουν σαν δούλοι, είτε σας αρέσει είτε όχι, μόνο με τους κομμουνιστές μπορεί να συμβαδίσουνε, έχετε κυριολεκτικά κατατρομοκρατηθεί και ξεκινάτε την καταστολή με τον νόμο, με παπά και με κουμπάρο. Αυτό το γάμο με τη μη πραγματικότητα θα σας τον κάνουμε σαν τα μούτρα σας. Θα σας τον επιστρέψουμε και δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσει κανένας εργαζόμενος στους όρους δουλείας που εσείς βαφτίζετε ελευθερία και στους όρους καταράκωσης που βαφτίζετε ξεκούραση. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στα πεζοδρόμια.